συνεδρίαση το τοπικό διαμέρισμα εκεί, και θα πάμε να δούμε τι έγινε ακριβώς, τι αποφάσεις πάρθηκαν. Μια από αυτές τις αποφάσεις, λένε οι πληροφορίες μας, είναι η απόφαση για τις ανεμογεννήτριες. Η τοπική κοινότητα της Νέας Ανατολής λέει όχι στις ανεμογεννήτριες. Θα μας τα πει όμως ο κ. Ζαχαρόπουλος τώρα. Ναι. Καλημέρα σας. Πώς είστε, πρόεδρε? Μια χαρά είμαι. Ωραία. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, δραστήριος πρόεδρος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συζητήσατε χθες, γιατί είχα μια πληροφορία η οποία αναρτήθηκε στο Facebook, από εκεί την ψάρεψα να σας πω την αλήθεια, ότι είστε η πρώτη κοινότητα που λέτε όχι στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες βέβαια στείνονται στην Επισκοπή. Ήδη στήθηκε η πρώτη. Τη βλέπω καθημερινά, βλέπω και την εξέλιξη των εργασιών εκεί στο αιωλικό πάρκο που στείνεται στην Επισκοπή, οπότε σας λέω ότι σήμερα έχει στηθεί η πρώτη και τα φτερά μπήκαν. Τώρα, μεσάνυχτα τα βάλανε, δεν ξέρω, πρωί-πρωί τα βάλανε, ναι. Για πάμε, από πού να ξεκινήσουμε. Τέλεια, όλα είναι τέλεια. Τέλεια, ναι. Όλα είναι τέλεια. Πιο τέλεια δεν είναι. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, να καλημερίσω πρώτα τους ακροατές σας και να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα αγώνα της Επισκοπής που διαχειρίζεται εκεί τις ανεμογεννήτριες στο θέμα. Ότι είναι πολύ πολιτό, ναι. Ναι, που ειλικρινά όχι εσκεμένα το αμέλησα και έπρεπε να έχω βοηθήσει σαν τοπική κοινότητα. Υπόσχομαι όμως ότι όταν ξαναχρειαστεί θα επανορθώσω. Ανεμογεννήτριες. Πραγματικά πήραμε όχι. Απόφαση όχι ανεμογεννήτριες. Όχι για τη χωροθέτηση, η οποία είναι σε ένα μέρος, πέρα από το ότι είναι δασική περιοχή, έχουμε τα αρχαία στα 100 μέτρα. Τις επόμενες μέρες φτάνει και ο κύριος Παπαδάτος. Θα συνεννοηθώ μαζί του. Δεν ξέρω αν έχει χαρακτηριστεί ακόμα η περιοχή εκεί πέρα Α ή Β στην ζώνη. Όχι, δεν έχει. Θα τα δούμε αυτά με τον κύριο Παπαδάτο. Δεν έχει. Ναι. Αυτό ενδεχομένως να ήταν και όχι. Μια απειλή σε εισαγωγικά της αρχαιολόγου, της προϊσταμένης. Δηλαδή έτσι το εξέλαβα, ότι καθίστε καλά γιατί θα σας κάνω Α αρχαιολογική ζώνη. Αλφα αρχαιολογική ζώνη, έχω ξαναπεί, είναι η Κνωσός, είναι ο Παρθενώνας, νομίζω και τα Γουρνιά, είναι αυτές οι περιοχές. Δεν νομίζω να μπορέσει να προβεί σε αυτή την τέτοια, σε αυτή την απειλή. Την απόφαση, ναι. Σε αυτή την απόφαση, ναι. Ναι. Οπότε... αυτό το τοπικό της, εσείς στην Ανατολή έχετε να κάνετε και και εσείς με κάποια σημεία. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι θέλουμε τόσο ρεύμα, περίπου 200 ανεμογεννήτρες, αν το πάρεις λογικά, θα πρέπει να μπουν στην νότια πλευρά εδώ της περιοχής, στην περιοχή μας. Και το θέμα είναι, εντάξει, θα το ανεχτούμε αυτό, μας αρέσει, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Οπότε σαν... Να σας πω ότι... επειδή εμείς είχαμε άδεια, είχα δει το χάρτη της ΑΠΕ τον προηγούμενο καιρό, και μετά από το αίτημα του κυρίου Πανταζή για να πάρουμε απόφαση σαν κοινότητα, το έψαξα περισσότερο και ακριβώς βρήκα στο διαδίκτυο το σημείο που έχει χωροθετηθεί ο χώρος για τις ανεμογεννήτριες. Ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε μία ξεχωριστή περιοχή εδώ πέρα. Εγώ λέω γενικά όχι και η εισήγησή μου ήταν όχι και πήραμε και ομόφωνη απόφαση. Γιατί οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι δεν είναι ειλικρινείς. Συνεχώς μας ανοίγουν λακκούβες, συνεχώς πέφτουμε μέσα. Αν ήταν ειλικρινείς θα μπορούσαμε να πούμε ναι στις ΑΠΕ. Λόγω όμως έλλειψης ειλικρίνειας αποφασίσαμε εμείς να πούμε όχι. Να σας πω ότι είμαστε δασική περιοχή, μελισσοκομική περιοχή, κτηνοτροφική περιοχή, αγροτική περιοχή.
Μαζί μας εχθές στο τοπικό συμβούλιο ήρθε ο κύριος Παύλος Δασκαλάκης, ναι, μαζί με την κυρία Μιράντα, δεν θυμάμαι το επίθετό της, με την κυρία Μιράντα, είναι μία κοπέλα από Ξαφά, την Γαλλία. Πάντως, έτσι την γνωστή, ναι. Ποια, τι. Όχι τη Μιράντα Ξαφά αυτή του Δουνουτού, λέω, την άλλη τη Μιράντα, ξέρουμε ποια είναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μας έκαναν μία φοβερή ενημέρωση και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε την απόφαση όχι της αναμολιονήτριας. Ναι, την κυρία Βάρδα λέμε, τώρα θυμήθηκα το επώνυμο. Ναι. Ωραία. Σωστά. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε πήρατε όχι λοιπόν, ναι, το τοπικό συμβούλιο. Είχε στείλει και μια ανακοίνωση ο κ. Παντζής πριν μερικές μέρες που καλούσε τα τοπικά συμβούλια να πάρουν θέση. Ναι. Πήρατε λοιπόν, ναι, θέση, γιατί υπάρχει και μια, πώς να το πω, μια περιραίουσα περίεργη ατμόσφαιρα στις τοπικές κοινότητες. Όμως νομίζω και εγώ, και καλώς το κάνατε πρόεδρε, πρέπει να πάρει ανοιχτά ξεκάθαρη θέση τα τοπικά συμβούλια της περιοχής, γιατί ναι, τώρα στείνονται στην περιοχή της Επισκοπής, θα έργουν και σε εσάς σιγά σιγά όταν μιλάμε για τόσες ανεμογεννήτες. Αλίμονο, είπαμε ότι υπάρχει ανηλικρίνεια. Έτσι, και είδατε στην Τίνο τι έγινε. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, σταμάτησε το ελληνικό στην Τίνο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι στο χέρι μας αυτό. Ναι, εγώ ζητάω να είμαστε ενωμένοι, γιατί σήμερα είναι στο δημοτικό μου διαθέσμα, αύριο θα είναι στο δικό σας, την επόμενη θα είναι σε ένα άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε. Εάν δείτε το χάρτη που μας έδωσε, θα σας το στείλω σε φωτογραφία. Να τον έχουμε. Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι όλος ο χάρτης έχει εξυφανίσει την Ελλάδα από ανεμογεννήτριες και άλλες ΑΠΕ. Οι οποίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Έτσι, υπάρχουν πολλά. Πολλά και διαφορετικά είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμείς κολλήσαμε σε αυτές τις ανεμογεννήτριες, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είστε το πρώτο. Είστε το πρώτο τοπικό συμβούλιο που εκδίδει μια τέτοια ανακοίνωση. Εύχομαι και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα, πρόεδρε. Και όχι μόνο να μείνουμε στα χαρτιά. Το βασικό είναι να είμαστε ενωμένοι. Για αυτό... να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο στα χαρτιά. Πρέπει να είμαστε. Έτσι. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, άλλα θέματα που μπήκαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Ναι. Να σας πω μια μεγάλη αμαρτία της περιοχής μας. Την ξέρουμε. Μπαμπακιάς Λάκκος. Για πάμε σε αυτό. Λάκκος. Μιλάμε τώρα για γεωτρήσεις. Για ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο που ο Δήμος Ιεράπετρας το ολοκλήρωσε. Και ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο. Συνεχώς προέκυπταν διάφορα ζητήματα και δυσκολίες. Με μεγάλη για να καταλάβει, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για τις γεωτρήσεις που... Όχι, μιλάμε γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε κι εμείς γιατί μιλάμε. Λοιπόν, εκεί από ό,τι ξέρω είναι άρδευση. Είναι ένα αντιδιοστάσιο, είναι άρδευση. Να. Και ναι, στις Σοπάτες, στην περιοχή Σοπάτες έγινε ένα αντιδιοστάσιο. Από εκεί λοιπόν, με μία σωλήνα στείλαμε νερό στις Μπαμπακιάς στο Λάκκο. Εκεί έγινε μία δεξαμενή 300 κυβικών, η οποία τροφοδοτείται από τον ορό του ΤΟΕΒ και αρδεύει την περιοχή της Μπαμπακιάς Λάκκος. Όπως ξέρετε, το 16 που έγινε η πυρκαγιά, καήκανε τα δίχτυα. Τότε κάποιοι αναλάβανε μία πρωτοβουλία για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί σύντομα η αποκατάσταση των δικτύων. Τότε βοήθησε και από τότε προσπαθεί ο κύριος Δήμαρχος. Να κάνει το έργο, προσπαθεί. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε το έργο, παραχωρήθηκε στον ΤΟΕΒ και ο ΤΟΕΒ τώρα αρδεύει την περιοχή εκεί πέρα. Η αμαρτία τώρα ποια είναι? Η αμαρτία είναι ότι κάποιοι εποφελούνται από το έργο, ενώ το έργο είναι κοινής ωφελίας, έτσι,
θεωρώ και θα το ξαναπώ πολλά, ότι η περιοχή μου είναι βιομηχανική περιοχή, κυρία Σαγκαράκη, mm-hmm. δεν είναι αγροτική περιοχή. Mm-hmm. Είμαστε πρωτογενής τομέας, παράγουμε. Mm-hmm. Είμαστε βιομηχανική περιοχή, οι δρόμοι μας είναι χάλια. Τουλάχιστον να απολαμβάνουμε τα προνόμια ενός συνοφελούς έργου. Αρδευτήκανε 14 άτομα, 53 στρέμματα, 55, δεν ξέρω πόσα είναι στην ακρίβεια, αν θέλετε να σας πω. Δεν είναι περισσότερα ή λιγότερα από αυτά που σας λέω, δεν είναι κάτω από 50. Έχουμε αντιδράσεις από τους, από τα υπόλοιπα, από τους υπόλοιπους αγρότες εκεί πέρα. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ήδη έχουν κινηθεί με εξώδικα στο Δήμο και στο ΔΟΕΒ προφανώς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Για να το καταλάβουμε, Πρόεδρε, και εμείς που είμαστε τώρα άσχετοι με αυτό, μπήκε ένα αντλιοστάσιο, έτσι, με σκοπό να αρδευτούν τα χωράφια εκεί της περιοχής, Θερμοκήπια, λόγω, δεν ξέρω τι. Ωραία. Ναι. Πού κόλλησε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια μπορούν να πάρουν νερό, κάποια άλλα δεν μπορούν. Καλά, το κατάλαβα μέχρι τώρα. Ωραία. Αυτοί που παίρνουν νερό, καλώς το παίρνουν. Αυτοί που δεν παίρνουν, γιατί δεν παίρνουν, δηλαδή πού είναι το πρόβλημα. Αυτοί που δεν παίρνουν. Να υπάρχουν κάποιοι όροι από το... από τον ΔΟΕΒ, από τον τοπικό οργανισμό, που να μην επιτρέπουν σε κάποιους να πάρουν νερό. Θα σας διαβάσω όμως, επειδή το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, μία απόφαση, γιατί η κατάσταση για αυτούς που αρδεύτηκαν έγινε από το τοπικό από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, του ΤΕΟΣ πρόεδρου. Λοιπόν, και σας διαβάζω μία απόφαση η οποία πάρθηκε στις 6 Δεκάτου του 2017. Προτείνει ομόφωνα να παραχωρηθεί στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρα στη χρήση του δικτύου, όπως και έτσι έγινε, κυρία Σαγκαράκη, παραχωρήθηκε η χρήση του δικτύου. Το έργο ανήκει στο Δήμο Ιεράπετρας. Λοιπόν, η χρήση του δικτύου άρδευσης στη θέση Μπαμπακιάς Λάκος της τοπικής κοινότητας Ανατολής, καθώς και της μεταλλικής δεξαμενής που έχει κατασκευαστεί για την άρδευση των υφιστάμενων θερμοκηπιακών καλλιεργειών της περιοχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θερμοκηπιακή καλλιέργεια υφίσταται, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αυτή η απόφασή μας, ότι όποια αίτηση έρχεται στο τοπικό συμβούλιο της Ανατολής, θα γνωμοδοτούμε θετικά. Είναι αδικία, κυρία Σαγκαράκη. Άρα κολλάει δηλαδή, κολλάει δηλαδή σε κάποιες διατάξεις του τοπικού οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων και δεν παίρνουν νερό οι υπόλοιποι άνθρωποι. Σε κάποιες αποφάσεις που είχε πάρει ο ΤΟΕΒ την περίοδο εκείνη. Ναι. Ο ΤΟΕΒ τώρα και ο πρόεδρος εκεί τι σας λένε? Το έχετε θέσει, φαντάζομαι, αυτό το θέμα. Σας είπαν κάτι? Είναι γιατί... σοβαρό, το συζητάμε συνεχώς. Είναι πολύ σοβαρό, το συζητάμε συνεχώς. Ο τοπικός οργανισμός ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Να σας πω όμως κάτι. Μισό λεπτό, μπήκαν καινούργια δίκτυα, δηλαδή μπήκαν άνθρωποι, γιατί κατάλαβα ότι ήταν και άνθρωποι που είχαν καεί πριν πόσα χρόνια οι σωληνώσεις, οι σωλήνες, και δεν μπορούσαν να φτάσει το νερό εκεί. Τώρα αποκαταστάθηκε και αυτό, ή μπέρδεψα λίγο στο μυαλό μου, αποκαταστάθηκε και αυτό? Είναι καινούργιο. Κυρία Σαγκαράκη, αποκαταστάθηκε, ναι. Ωραία. Το νερό όμως που... το νερό άρδευσης που έχει το τοπικό μου διαμέρισμα είναι ελάχιστο. Να σας πω ότι οι δύο γεωτρήσεις από τις 4-5 που έχει το χωριό μου στην Ανατολή, και με πολύ λίγο νερό, είναι off, είναι εκτός ενέργειας. Δεν λειτουργούν. Γιατί? Από τη μία λείπουν εντελώς
οι σωληνώσεις και τα μηχανήματα. Το Μοντέρ, εγώ προσωπικά δεν ξέρω που βρίσκεται. Προσωπικά λέω εγώ, δεν ξέρω, ναι. Κάπου μπορεί να είναι, εγώ δεν ξέρω, ναι. Που είναι. Ρωτήσατε, πρόεδρε, πού είναι. Ρωτήσατε πού είναι το Μοντέρ, ας πούμε, το... Να σας πω, ας μην πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι, ναι, επειδή το τονίζετε και αφήνετε αχμάς. Το προηγούμενο διάστημα είχα επισκεφτεί τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και μου συζητήσαμε το θέμα αυτό. Μου είπε ότι υπάρχει ένα κονδύλι στην αντιπεριφέρεια που από εκεί μπορούμε να εκταμιεύσουμε χρήματα και να ολοκληρώσουμε τις επισκευές, ας πούμε, που χρειάζονται οι δύο γεωτρήσεις. Να. Καταλάβατε? Α, ναι, ωραία. Αυτές, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ανοιχτεί πριν κάμποσα χρόνια, ήταν αυτές οι, που λέμε, οι δοκιμαστικές. Ναι. Έτσι. Οι οποίες δεν ξέρω τι νερό έφεραν στην επιφάνεια, αν είχαμε, αν μπορούσαν να συνεχιστούν δηλαδή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, επί Αναστασάκη είχε γίνει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κυρία Σαγκαράκη, θα ήθελα να με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Δεσμεύομαι να μιλήσουμε αύριο το πρωί, επειδή 10 η ώρα είχαμε ραντεβού με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ανατολής και αυτή τη στιγμή ήρθε με τους συνεργάτες του. Ωραία. Και θα πρέπει να... Εντάξει, λοιπόν, ωραία, κρατάμε αυτό το ένα κομμάτι. Ωραία, αφού θα έχετε και σήμερα συναντήσεις, να δούμε τι έγινε με τις γεωτρήσεις, γιατί αυτό θα είναι το θέμα. Κρατάμε αυτή την απόφαση ότι είστε κατά των ανεμογεννητριών, κύριε Ζαχαρόπουλε. Και θα τα πούμε και αύριο μετά την συνάντηση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα με τις γεωτρήσεις της Ανατολής, την άρδευση δηλαδή της περιοχής. Είναι ο κύριος Βουλιδάκης, εκεί να το έχει δει και χρόνια πολλά. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και εμείς θα τα πούμε αύριο. Ναι. Να είστε καλά. Ωραία. Μια χαρά και ευχαριστώ για την πληροφορία. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συμμετοχή. Καλημέρα, πρόεδρε.